Δεν ξέρω και αν θα μείνει αυτή. Πολύ μακριά οι γραμμές. Η τετράδα τους, ο ένας μπακ με τον άλλον, πάρα πολλά μέτρα. Πάρα πολλά. Για το πρώτο μήχρο ή στο δεύτερο. Για το πρώτο γενικά, γενικά ήταν, ήταν λίγο πιο καλά στημένη. Στο πρώτο. Πιο κοντά της γραμμής. Μόνο Μασάδο έκοβε από αυτούς. Ο Άντολης και ο Ρογκ, πολύ καλός ο Ρογκ μπροστά, αλλά δεν μαρκάρε. Πιάτσα λίγα πράγματα, Φερνάντες λίγα πράγματα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο σημερινό παιχνίδι η εκπληκτική κατάσταση των δύο μπακ του Ολυμπιακού, των χαφ του Ολυμπιακού, του Κασάμι και του Μιλιβόγεβιτς, ιδιαίτερα του Κασάμι, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική παιχνιδάρα, αν και στον γκολ, όταν γίνεται η σέντρα ανάμεσα στα σέντερ μπακ, πρέπει να μπει αυτός τρίτος, ήταν πολύ μακριά. Δεν τυχώθηκε δηλαδή και η δουλειά, και ήταν αρή, που λέει στην γειτονιά μου, ο Σιώβας με τον Ποτία σε απόσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο νεαρός εδώ, ο πιτσιρικάς ο ανιφιός σου. Τυχώθηκε ο άλλος και έκανε τον γκολ. Αλλά με έναν Ιντέγιο ο οποίος σήμερα ήταν ανύπαρκτος, με ένα Φορτούνι ο οποίος είναι λίγα πράγματα, λίγα πράγματα. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι, επιβιώνει στον Ολυμπιακό λόγω του Πάρντο, λόγω του Σεμπά και του Ντουρμάς. Αυτοί οι τρεις και ο Ερνάνης σήμερα μέχρι το 65 που δεν τράβηξε. Δεν σου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Αλλά ουσιαστικά ο Μάρκιο Μαζουακού που κάνουν τις κούρσες και κάνουν πλάτος. Ο Σεμπάπ να χώνεται ανάμεσα στον Άντονιτς και στα δύο μπακ, τον Ματέο και τον Τάβαρελ. Και ο άλλος, ο Πάρντο ειδικά που πήρε το παιχνίδι, να χώνεται, να μπαίνουν μέσα στις περιοχές, να γίνονται από εξτρέμ δεκάρια, να γίνονται από εξτρέμ εννιάρια. Είναι μεγάλη ιστορία. Για μένα ο Ολυμπιακός παίρνει αυτή τη στιγμή μεγάλες ποδοσφαιρικές ανάσες εξαιτίας των εξτρέμ. Εξαιτίας του Σεμπά, του Ντουρμάς που δεν παίζει στην Ευρώπη, αλλά του Πάρντο και τέταρτο τον Ερνάνη θα βάλω. Και τέταρτο τον Ερνάνη. Μη σου πω δηλαδή, ακόμα και ο Σαλίνο να παίξει εκεί, παίρνει ο Ολυμπιακός κάτι από αυτόν. Δηλαδή σπάνια που θα δεις, κάνει μια γυροβολιά στις θέσεις ο Σαλίνο, παίζει να πούμε αμυντικό χάφ, αριστερό μπακ, δεξί μπακ και δεξί εξτρέμ όταν παίξει, παίρνει ο Ολυμπιακός από αυτόν κάτι. Θα πάρει μια καλή σέντρα, θα πάρει μια καλή ασίστ, θα πάρει μια καλή κούρσα. Που δεν είναι χαφ, δεν είναι εξτρέμ, είναι μπακ. Μεγάλη δουλειά ο Κασάμι στο χώρο του κέντρου και σαν κόφτης. Και σαν, δηλαδή για μένα ο Ολυμπιακός είναι σήμερα πρώτος παίκτης ο Κασάμι. Πρώτος παίκτης ο Κασάμι. Για αυτούς που γράφουν τώρα τι πώς δεν ξέρω. Ο Σεμπά και ο Πάρντο είναι η τριάδα του Ολυμπιακού η οποία κάνει τη διαφορά έναντι της ομάδας της αντίπαλης 150.000%. Μεγάλο πρόβλημα ο Σιώβας και ο Ποτία χαμηλά. Δεν φαίνεται στην Ελλάδα γιατί εκεί οι επόπτες παίζουν καλά το τεχνικό offside. Διαχρονικά η άμυνα ήταν, ναι, το πρόβλημα έτσι. Και δεν φαίνεται αυτή η αδυναμία. Είναι μεγάλη αδυναμία του Ολυμπιακού αυτή στην άμυνα. Ψηλά είναι πάρα πολύ καλή. Και ο Ντακώστα και ο Σιώβας και ο Ποτία. Ψηλά είναι πάρα πολύ καλή. Καλός ο ρυθμός του Ολυμπιακού. Φούλαρε πάρα πολύ. Εάν δεν έμπαινε η αλλαγή, αν δεν γινόταν η αποβολή, είχε αρχίσει να πέφτει ο Ολυμπιακός εκεί κάπου, δηλαδή μετά το 75 οι ανάσες του δεν υπήρχαν. Κάποτε μου είχες κάνει την παρατήρηση ότι ο Μαζουακού τα έχει φτύσει και ο Μάρτα έχει φτύσει στις ταχύτητες και στις κούρσες, και πολύ καλή αλλαγή του, η λογική αλλαγή του προπονητή του Ολυμπιακού να παίξει με δεύτερο σέντερφορ, να βάλει τον Φορτούνι κόφτη με τον Μιλιβόγεβιτς και να βγάλει τον Κασάμι και να βάλει τον Φιμπόγκασον. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός από τους φόρτου δεν παίρνει πάρα πολλά πράγματα. Από το Φορτούνι δεν παίρνει πολλά πράγματα. Για μένα είναι η Εξτρέμ και ο Κασάμι κάνανε τη μεγάλη διαφορά. Ραπτό, εκτός της μαγικής ασίστ στο δεύτερο γκολ, ο Φορτούνις την έχει δει γκόμενος, ειδικά στο πέναλτι. Κασάμι, πάρ' το Μιλιβόγεβιτς, MVP. Και ο Μιλιβόγεβιτς καλός.